Υπάρχουν λοιπόν πολλά μηνύματα τα οποία λένε και έχετε δίκιο ότι εντάξει, αυτή την εκπομπή άλλοτε πετυχημένα, άλλοτε όχι, δεν έχει σημασία. Όλοι λίγο πολύ έχουν καταθέσει και κάποιο ανέκδοτο. Έτσι. Κάποιοι λιγότερο πετυχημένα, κάποιοι περισσότερο. Κάποιοι με μεγαλύτερη επιτυχία και πάει λέγοντας. Εσύ, Χρήστο Κιούση, δεν έχεις πει ούτε ένα ανέκδοτο ποτέ στο ραδιόφωνο. Για καταλάβω, δεν ξέρεις καθόλου ανέκδοτο. Το ομολογώ, όχι, όχι. Δεν θα τα θυμάμαι. Άνοιξε το βιβλίο του Γιάννη, πέρα και ερμήνευσε. Ένα ανέκδοτο. Έλα, πες μας ένα ανέκδοτο. Από τα καλά, αυτά τα κιούσικα τώρα. Λοιπόν, θα τα αντιμετωπίσετε όμως. Με πήγε. Είναι το πρώτο ανέκδοτο που έχω μάθει στη ζωή μου. Το πρώτο. Σε ποια ηλικία? Το 2014. 5 χρονών νομίζω. 5 χρονών. Θα μας πει το ανέκδοτο που έμαθε 5 χρονών. Καλά πάμε. Και το ανέκδοτο τιτλοφορείται. Τιτλοφορείται. Κυρίες και κύριοι, το ανέκδοτο τιτλοφορείται. Το παγάκι και η λεμονάδα. Θες να ανέβεις... Κάτσε. Μήπως θες να ανέβεις επάνω στην καρέκλα μας πίσω στο σχολείο. Ήταν το παγάκι και η λεμονάδα. Μισό λεπτό. Όχι, καλά έκανες και έκανες. Το παγάκι ήταν ερωτευμένο με τη λιμονάδα. Μπαίνει λοιπόν το παγάκι μέσα στη λιμονάδα και λέει το παγάκι στη λιμονάδα: αγάπη μου, λιώνω για σένα. Και λέει η λιμονάδα στο παγάκι: αν αγαθείς ρε κρύο. Ωραίο είναι. Είναι για πεντά. Του άρεσε, του στάνει. Εμένα μ' άρεσε. Χρήστο μου πραγματικά μ' άρεσε. Και μου θύμισε και ένα λάστο καλύτερο. Το καημένο του παγάκι. Το καημένο του παγάκι. Ωραίο είναι. Είδες όμως πόσο βαθιά φιλοσοφημένο είναι για την αντιμετώπιση της γυναίκας προς τον άντρα. Ναι. Άλλο ανέκδοτο βαθιά φιλοσοφημένο για μάθες από τότε. Ναι, όχι, τα άλλα δεν λέγονται. Αυτό βέβαια που έκανες τώρα είναι πολύ ωραίο. Δηλαδή δεν θα ήταν πολύ ωραίο να μπορούσαμε να θυμηθούμε όλοι ποιο ήταν το πρώτο ανέκδοτο που είχαμε ακούσει. Αν και εσάς δεν σας είχαν αφήσει να πείτε δεύτερο όπως έγινε με μένα, θα το θυμόσασταν. Άλλα και άλλα τα θυμόμαστε που κάναμε για πρώτη φορά. Τα περίεργο, δεν είναι. Βέβαια η κοπέλα με την οποία το έχω κάνει πρώτη φορά προσπαθεί να το ξεχάσει, αλλά εγώ το θυμάμαι. Και εγώ το ίδιο. Λοιπόν, ένα ποτήρι χυμός πορτοκάλι. Κοιτάει ένα πορτοκάλι και του λέει: εντάξει, έλα παιδιά. Παιδιά, τώρα είναι αίδια. Δεν σωστό. Χίλια συγγνώμη. Θέλω να ζητήσω συγγνώμη από το κανάλι. Από τους τηλεθεατές, από όλο τον κόσμο. Απλά δεν ήρθαμε για εκπομπή σήμερα. Ήρθαμε, αλλά στον δρόμο. Ένα ποτήρι λοιπόν χυμός, κοιτάζει ένα πορτοκάλι και του λέει: μαμά. Αυτό είναι. Α, το βλάκα. Το Χρήστο του άρεσε. Α, το βλάκα. Που είναι δικότητα, βρε. Λοιπόν, ό,τι μου ξέρετε. Με το σερεφετά, με το που τελειώνει. Α, το βλάκα. Τι να πω. Καταραίει. Τι να κάνει ο άνθρωπος. Έχετε πλήγμα, τα δεξιά. Είναι τέσσερα ανέκδοτα καλά και να ξεπληθεί. Πέντε. Αυτό που είπες αλήθεια. Λέτε από κάνα ανέκδοτο για να πας. Άντε, πέντε ανέκδοτο. Κυρίες και κύριοι, να πούμε ένα ανεκδοτάκι και αμέσως μετά να ξεκινήσουμε. Αμέσως μετά. Και είναι και ωραίο εκκλησιαστικό. Ήταν στο σπίτι, ρε παιδί μου, και η γυναίκα τα έβαλε με τον άντρα. Η δουλειά πήγαινε από το κακό στο χειρότερο και τα έβαλε. Και εσύ φταίς, λέει. Δεν πας μια φορά και στην εκκλησιά, λέει, να κάνεις την προσευχή, να μας λυπηθεί λίγο ο Θεός. Βγάλουμε κανένα φράγκο. Άρα η γυναίκα τώρα, εγώ έμεινε στην εκκλησιά, ρεντίζω και πάει στην εκκλησία. Λέει, δεν είναι κακό, λέει. Μια προσευχή δεν ξέρεις καμιά φορά τι μπορεί να γίνει. Φόρεσε το κουστούμι του λοιπόν και πήγε στην εκκλησία Μεγάλη Παρασκευή. Αυτός είχε πάει τρεις φορές στη ζωή του στην εκκλησία. Του βαφτίσανε, όταν παντρεύτηκε και στο γιο του, βάφτισε το γιο του. Μπαίνει μέσα στην εκκλησία, τι να δει. 5-6 είχαν πάρει τον επιτάφιο, το βγάλανε έξω. Από πίσω ένας με σταυρό, από πίσω εξαπτέρυγα, άλλοι κουβαλούσαν καλαθάκια με λουλούδια. Όλοι πήραν από κάτι και βγήκαν έξω. Τι να κάνω ακόμη στην εκκλησία, μπαίνει μέσα, βρίσκει μια κολυμπήθρα. Τη βάζει στον νόμο λοιπόν, μπροστά ξέρει ο επιτάφιο, σταυρή τα λέμε και αυτός ο οποίος με την κολυμπήθρα. Και πήγε, περπατούσε ακουμαχώντας, το βλέπει να σαν. Μηθανάσου λέει, πού πάει έζρε με την κολυμπήθρα. Άρεσε το διάλογο, τι κατημιά είναι αυτή. Μια φορά έφερε στην εκκλησία, σε μετακόμιση έπεισα. Βοήθησε στη μετακόμιση. Βοήθησε. Δηλαδή η κατάσταση ήταν που. Νόμιζε ότι κάνανε.